Σε καλωσορίζουμε στη διδασκαλία μας για τα πρότυπα σχολεία και τις υποτροφίες των ιδιωτικών και μπροστά μας ένα θέμα πάνω στα ανάλογα ποσά. Αγοράσαμε 7 δοχεία μπολιάς για να βάψουμε 4 ίδιους τοίχους. Για να βάψουμε τον ένα τοίχο χρειάστηκε το 1 και 1 τρίτο ενός δοχείου μπολιάς. Πόση μπολιά λέει θα περισσέψει εάν βάψουμε και τους υπόλοιπους τοίχους. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε πώς θα περισσέψει, πρέπει να ξέρουμε τι. Πόση είναι όλη η μπολιά και πόση μπολιά χρησιμοποίησαμε. Παιδιά, αν ξέρουμε πόση είναι όλη η μπολιά και πόση χρησιμοποίησαμε, θα ξέρουμε και πώς θα περισσέψει που ζητάει. Όλη η μπολιά ξέρουμε σε δοχεία ότι είναι 7 δοχεία. Ωραία. Δεν πάμε να βρούμε, παιδιά, και πόσα δοχεία θα χρησιμοποιήσουμε. Κάτσε, 7 είναι όλα, παιδιά. 7 είναι όλα τα δοχεία που είχαμε εξ αρχής. Δεν ξέρεις όμως πόσα δοχεία χρησιμοποίησες. Πάμε να τα βρούμε. Εδώ, παιδιά, μας λέει η άσκηση ότι για να βάψουμε τον έναν τοίχο, τον έναν από αυτούς τους 4, χρησιμοποιούμε, λέει, το 1 και 1 τρίτο ενός δοχείου μπολιάς. Λοιπόν, όταν λέει, παιδιά, 1 και 1 τρίτο σημαίνει ένα δοχείο ολόκληρο και 1 τρίτο από ένα άλλο. Δηλαδή το 1 είναι 3 τρίτα, έτσι. 3 και 1 τρίτο, αν τα κάνουμε μόνο, άρα 4 τρίτα, έτσι. Άρα, για τον 1 τρίτο χρησιμοποίησαμε 4 τρίτα δοχεία μπολιάς. Εντάξει. Αλλά εμείς θέλουμε να βάψουμε 4 τοίχους, έτσι, παιδιά. Οπότε, για τους 4 τοίχους, έτσι, τετραπλασιάζονται, παιδιά, οι τοίχοι, από 1 γίνονται 4, τετραπλασιάζονται. Άρα, δεν θα τετραπλασιαστεί και η μπολιά, ανάλογα ποσά. Τετραπλασιάζει το ένα, τετραπλασιάζει και το άλλο. Άρα, 4 φορές το 4 τρίτα μας κάνει 4-4, 16 τρίτα δοχεία μπολιάς θα χρησιμοποιήσουμε. Άρα, παιδιά, μάθαμε και πόσα δοχεία μπολιάς θα χρησιμοποιήσουμε. 16 τρίτα δοχεία μπολιάς. Άρα, παιδιά, 7 είναι όλα τα δοχεία. 16 τρίτα δοχεία είναι αυτά που χρησιμοποιούμε. Άρα, για να δούμε πόσα περισσεύουν, πόσα περισσεύουν, τι θα κάνουμε. Από τα 7 που είναι όλα τα δοχεία θα αφαιρέσουμε το 16 τρίτα και θα δούμε το περίσσευμα πόσο είναι. Το 7, παιδιά, ουσιαστικά είναι 21 δια 3, 21 τρίτα. Γιατί για να τα αφαιρέσεις πρέπει να τα κάνεις ομόνιμα. Να έχουν τον ίδιο παρανομαστή. 21 βγάζω 16, άρα 5 τρίτα δοχεία είναι αυτά, παιδιά, που τι κάνουν, που περισσεύουν. 5 τρίτα, λοιπόν, δοχεία είναι η σωστή απάντηση. Άρα, το 5 τρίτα ποιο είναι, παιδιά. 5 τρίτα τι σημαίνει, είναι σαν να λέμε. Καλά, το 2 τρίτα δεν. 5 και 1 τρίτο δεν. Κάτσε, παιδιά, εδώ έχει δώσει μεικτούς. Κάτσε, μεικτή αριθμή είναι τι. Όταν λέμε 5 τρίτα, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 3 τρίτα και άλλα 2 τρίτα. 3 τρίτα, δηλαδή, είναι η ακέραιη μονάδα. Άρα, 1 και 2 τρίτα. Α, οπότε είναι ο μεικτός αριθμός, 1 και 2 τρίτα, έτσι. Α, μάλιστα. Να στο δώσω μεταμφιεσμένο. Οπότε, παιδιά, η σωστή απάντηση για το 5 τρίτα είναι ουσιαστικά 1 και 2 τρίτα. Η σωστή επιλογή είναι το γάμο. Λοιπόν, παιδάκια, ολοκληρώσαμε την απολαυστική άσκηση πάνω στα ανάλογα ποσά. Εσείς συνεχίζετε με ηρεμία τη μελέτη στο anos.gr παράλληλα με τη βήμα-βήμα μελέτη της παραγράφου 7.3 από το τετράδιο μελέτης. Συνεχίζετε, παιδιά, με ηρεμία τη μελέτη στο σπίτι μέσα από την αναλυτική διδασκαλία σε βίντεο στο πρότυπο anos.gr και είμαστε σε επικοινωνία ανά πάσα στιγμή και στο email protypa@anos.gr ή καλώντας το σταθερό τηλέφωνο του κέντρου μας. Καλή επιτυχία ευχόμαστε από καρδιάς, να είστε πάντα καλά όλα τα παιδιά και να έχετε όλα τα καλά του Θεού. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, με υγεία και καλή δύναμη σε όλους. Να είστε πάντα καλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.